Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Σαμοήλ, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Έχουμε κάτι περισσότερο πέραν των όσων... Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο πρόεδρο που βγήκε από την καγκελάρια, οπότε δεν μπορώ να πω. Έχω μιλήσει το πρωί. Μετά που βγήκε δεν έχω μιλήσει. Ναι, ωστόσο συνομιλήσατε πριν ξεκινήσει. Πριν συνομίλησα. Τι είναι εκείνο που συζήτησε, τουλάχιστον σχεδιάσατε να κουβεντιάσετε με την Άγγελα Μέρκελ. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει σήμερα στη Γερμανία και σήμερα είναι την καγκελάρια και αύριο να δει τον κύριο Σόμπλε, με βασικό στόχο να ενισχύσει τις ελληνικές θέσεις. Να εξηγήσει ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλους φόρους, δεν αντέχει άλλα μέτρα, ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί πολύ μεγάλες θυσίες αυτά τα 7 χρόνια. Και θα πρέπει και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να καταλάβει ότι είναι ένας λαός που πλέον έχει φτάσει στα όρια των αντοχών του. Εκεί, κύριε Σαμοήλ, παίζουμε εθνική Ελλάδα. Δεν έχουν σχέση οι πολιτικοί μας διαφορές και το λέμε εδώ στην Επικράτεια. Ωστόσο, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για να γίνει αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι είναι εύκολο από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μνημονεύει κανείς την ταλαιπωρία και τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Η πρόταση είναι γνωστή και είναι αυτή που λέμε ότι άλλους δημόσιες στον ελληνικό λαό. Για να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία πρέπει το πρόγραμμα να προσαρμοστεί σε μεγάλη μείωση των φόρων. Χωρίς μεγάλη μείωση των φόρων που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η Ελλάδα δεν έχει καμία ελπίδα. Εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι μια κυβέρνηση όπως αυτή των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί δεν μπαίνει στην ίδια λογική, γιατί έχει και σε εισαγωγικά ή εκτός ένα φιλολαϊκό προφίλ, είναι μια αριστερή κυβέρνηση κτλ. Για ποιο λόγο λέτε ότι δεν έχει εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο να το παρουσιάσει στους δανειστές με τη σχετική ευκολία που μας το αναφέρετε και να προχωρήσει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό και την υλοποίησή του για να ελαφρύνει την ελληνική κοινωνία. Και μπαίνουμε σε μια κουβέντα ακόμα και για προνομοθέτηση μέτρων τα οποία θα υιοθετηθούν αργότερα, αν και εφόσον. Νομίζω ότι δώσατε μόνο σα την απάντηση, κύριε Σαμοήλη. Διότι είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Και αριστερές κυβερνήσεις όπου κυβέρνησαν αυξάνουν τους φόρους. Ο οποίος Τσίπρας δεν θεωρεί τους φόρους κακό πράγμα, τους θεωρεί καλό πράγμα. Άρα, αφού ιδεολογικά θεωρεί τους φόρους καλό πράγμα, γιατί να δώσει μάχη με την Τρόικα για να μειωθούν οι φόροι. Ο κύριος Τσίπρας πιστεύει στο μεγάλο, πολυέξοδο και πολυβάπανο κράτος. Αυτό πιστεύει ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό εφαρμόζει. Άρα λέτε θα ότι... ήταν οξύμορο εάν μια αριστερή κυβέρνηση πίστευε στη μείωση των φόρων. Θα ήταν η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στον πλανήτη που θα πίστευε στη μείωση των φόρων. Το πρόβλημα είναι με εμάς τους Έλληνες, όπου νομίζουμε ότι αριστερό είναι το καλό. Ότι τώρα μας κάνει εντύπωση πώς αυτοί οι καλοί αριστεροί μας γδέρνουν. Μα όπου κυβέρνησαν αριστεροί γδέρνανε. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Γι' αυτό και όπου κυβέρνησαν δεν θέλω να τους θυμούνται ούτε στους παιδικούς εφιάλτες. Η πρόταση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, για να επανέλθω σε εσάς, γιατί είναι το κρίσιμο σημείο αυτό, είναι δραστική μείωση των φόρων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με αντίστοιχη μείωση δημόσιων δαπανών. Κύριε Σαμοήλη, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η ελληνική οικονομία να μετατραπεί σε μια εξωστρεφή ανταγωνιστική οικονομία. Για να συμβεί αυτό πρέπει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα φιλική για επιχειρήσεις. Για να είναι φιλική για τις επιχειρήσεις πρέπει να έχει χαμηλή φορολογία και μεταρρυθμίσεις της ελεύθερης να κάνουν εύκολο το επιχειρήν. Εάν αυτές οι δύο προϋποθέσεις και οι δύο, δεν φτάνει μία, δεν φτάνει μόνο μία στον φόρο, προσέξτε, πρέπει να είναι και το δεύτερο που σας είπα. Εάν δεν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, αυτές οι δύο προϋποθέσεις, δεν μπορεί να πάρει προς οικονομία. Αν δεν πάρει προς οικονομία, θα γινόμαστε διαρκώς φτωχότεροι. Και θα ανακυκλώνουμε διαρκώς τη μιζέρια μας. Θα γκρινιάζουμε την ημέρα, δεν υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Να σας πω τώρα και λίγο σε επίπεδο κουτσομπολιού. Διαβάζω σε διάφορα πόρταλ στο διαδίκτυο ότι ο κύριος Μητσοτάκης σας έκοψε από την ομάδα των συνεργατών και στελεχών του κόμματος που θα τον συνόδευαν στη Γερμανία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν τέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα. Δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα ταξίδι συνοδεύοντας τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς το άρεσε αυτό, δεν το άρεσε. Ναι, δεν έχει πάρει ποτέ τους αντιπρόεδρους μαζί του. Δεν το κάνει. Τι καλό δεν το κάνει. Δεν πηγαίνουμε όλοι. Δεν είναι γιορτή ταξίδι, είναι επίσημο ταξίδι του Προέδρου, δεν έχουμε καμία δουλειά να πάμε εμείς. Μάλιστα. Η Μητσοτάκη έχει πάρει μαζί το οικονομικό του επιτελείο. Αυτό πρέπει να έχει μαζί του. Ωραία, το κλείνω αυτό γιατί δεν έχει τέτοια σημασία. Δεν με έκοψε. Δεν είναι τέτοιο θέμα, ούτε για μένα ούτε για την ποιότητα του έχει. Μάλιστα. Θέλω να μείνω λίγο και στην αυριανή συνάντησή του με τον κύριο Σόιμπλε. Υποθέτω ότι στην ίδια λογική θα κινηθεί η κουβέντα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως μια λογική. Ο κύριος Σόιμπλε πρέπει να καταλάβει. Δεν πρέπει να, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Σόιμπλε πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον εκτός ευρώ. Εκεί η συνάντηση είναι ακόμη πιο σημαντική. Όλες οι ιδέες περί Ελλάδος εκτός ευρώ πρέπει να κοπούν. Θα ήταν καταστροφικές για τη χώρα.
Και εμείς πρέπει να εξηγήσουμε τον κύριο Σόιμπλε, που είναι ασύμμαχος και εταίρος μας, ότι σε αυτό και την άποψη κάνει λάθος. Ναι. Να ρωτήσω τώρα, λίγο στο πλαίσιο της δικής σας πολιτικής, με βάση αυτά που ακούτε, διαβάζετε και έχετε και πληροφόρηση, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργείτε ως πρόσωπο εννοώ, τι βλέπετε να έρχεται, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα κλείσει η αξιολόγηση, είναι ικανή η κουβέντα να τελειώσει την αξιολόγηση και να πάμε στην επόμενη μέρα? Εγώ ρωτάω την προσωπική μου γνώμη. Ναι. Πιστεύω ότι η αγάπη τους για την εξουσία των ΣΥΡΙΖΑ Έλληνων είναι ναι. τόσο πολύ μεγάλη που θεωρώ απίθανο να μην κλείσουν αξιολόγηση. Πιστεύω ότι θα τα υπογράψουν όλα. Αν ρωτάς να κάνω και μια πιο εξειδικευμένη πρόβλεψη, πιστεύω ότι θα τα φέρουν να τα ψηφίσουν το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας, για να μην υπάρχουν και διαδηλώσεις στην Βουλή. Τώρα από εκεί πέρα θα φανεί από το χειροκρότημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι το διήμερο στην Κεντρική Επιτροπή του κ. Τσίπρα του πήγε πιο άσχημα από ό,τι ενδεχομένως υπολόγιζα. Φάνηκε ότι η αντίδραση η εσωτερική στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγαλύτερη από ό,τι υπολογίζαμε. Ο κ. Φίλης δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Ο κ. Φίλης είναι ένα πρόσωπο που βγήκε με ελάχιστη διαφορά δεύτερος από τον πρώτο κ. Τσακαλώτο στο συνέδριό του σε ψήφους. Ναι. Εκφράζει τον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ, τον διευθυντή στην Αυγή για πάρα πολλά χρόνια. Έχει κομματικές παργαμηνές μεγάλες. Και το γεγονός ότι ο κύριος Φίλης έθεσε επιτάπητος τόσο μεγάλα πολιτικά ζητήματα όπως είναι η πολιτική νομοποίηση της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, νομίζω ότι δεν πρέπει να περάσει έτσι χωρίς να το εξηγήσουμε λίγο παραπέρα, ούτε νομίζω ότι δεν προβλημάτισε τον κύριο Τσίπρα. Εγώ να ξέρετε τον κύριο Φίλη, με τον οποίο έχω τρομερές ιδεολογικές διαφορές, να παρεξηγηθώ, δεν έχω καμία ταυτότητα πολιτικών απόψεων, οφείλουμε να σου πω τον σέβομαι όμως πολιτικό αντίπαλο. Και οφείλω να σου πω ότι δεν θεωρώ ίσονο σημασία πολιτικό. Απόδειξη για να καταλάβετε γιατί το λέω αυτό είναι ότι όταν προτάθηκε να πάει σε άλλο Υπουργείο δεν εδέχθη. Σεβόμαστε την ιδεολογία του. Μάλιστα. Εμένα οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μην αρπάζουν τις καρέκλες σεβόμενοι τις ιδέες τους είναι άνθρωποι οι οποίοι μου προκαλούν θαυμασμό. Ωραία. Είναι, μου, είπατε, περίπτωση, δηλαδή. Μου είπατε πριν από λίγο και είναι, ήθελα να το συνεχίσουμε λίγο αυτό ότι πιστεύετε ότι θα τα ψηφίσουν όλα όσα έρθουν στη Βολή. Ναι, η γενική μου άποψη για την κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι ότι ψηφίζουν τα πάντα. Αυτό είναι, αυτό είναι καλό για τη χώρα. Αν ψηφίσετε τα ταμεία αποκρατικοποιήσεων, ναι. Το καλό για τη χώρα να γίνουν εκλογές, κύριε Σαμοήλη, μην μου κάνετε την ίδια ερώτηση και ξανακινήσετε την κουβέντα. Το καλό για τη χώρα, με ρωτάτε εμένα. Τι πιστεύω, καλό για τη χώρα. Καλό για τη χώρα σήμερα το βράδυ να κάνει διάγγελμα ο κύριο Τσίπρα, να μην παρετούμε και πάμε στις εκλογές. Αυτό είναι το καλό. Εντάξει, αυτό είναι διακαής πόθος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πριν από λίγο είδα εμένα τον κύριο. Πιστεύω ναι, ότι είναι όχι. καλό για τη χώρα. Αυτό πιστεύω. Ναι, πιστεύετε ότι είναι αυτό. Λέω όμως στο πλαίσιο του κλεισίματος της αξιολόγησης, βλέπω και ο κύριος Τουρνάρας πιστεύω πριν από λίγο. Η αξιολόγηση στην... είναι πολύ καλύτερο να κλείσει από την επόμενη κυβέρνηση παρά την παρούσα. Για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό, γιατί έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα. Ναι. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι μια καινούργια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με ισχυρή πολιτική νομοποίηση και αξιοπιστία. Θα διεκδικήσει και θα πάρει καλύτερη συμφωνία από τους εταίρους. Άρα, αν επιδιώξουμε να κλείσουμε τη συμφωνία με την παρούσα κυβέρνηση, θα έχουμε 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα και δεν σου φέρει τι άλλο. Αν γίνουν εκλογές για την επόμενη κυβέρνηση, θα έχουμε μέτρα μείον κάτι. Άρα, θα κερδίσουμε λόγω της αλλαγής κυβερνήσεως κάποια μέτρα υπέρ του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Μάλιστα. Και κλείνουμε με αυτό. Όσοι έχουν άλλη γνώμη, σεβαστή, θα πρέπει να μας πούν και αν θα ψηφίσουν τα μέτρα που θα έρθουν. Γιατί αν ακούω διαφόρους που λένε να κλείσει η αξιολόγηση, οπωσδήποτε να κλείσει. Αλλά άμα κλείσει η αξιολόγηση, μπορεί να σπίσει και τα μέτρα, να μην το λες αυτό. Εντάξει, ήδη υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και ο κύριος Κατσίκης και ο κύριος Μανιός λένε διάφορα για τα μέτρα, ότι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε μέτρα. Ο Κατσίκης είπε αφορολόγητο, δεν ψηφίζω κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μέτρα. Επαναλαμβάνω, εγώ τα ναι. ακούω αυτά, αλλά τα έχω ξανακούσει το παρελθόν. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είναι το αγαπημένο παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Θυμάστε έναν βουλευτή από την Κρήτη ονόματι Μιχαήλ Γιαννάκης. Μάλιστα. Τον έχετε ξαναδεί κανένα χρόνο μιλάει. Όχι, δεν έχει βγει. Στη Βουλή μεταξύ μας λέμε πού είναι ο Μιχαλογιαννάκης. Τι έπαθε ο Μιχαλογιαννάκης. Τον ψάχνουμε σαν τη καρέτα-καρέτα. Ναι. Δεν ξαναδείχθηκε. Για ποιο λόγο. Διότι αφού έλεγε σε 100 κανάλια δεν ψηφίζω το ένα, δεν ψηφίζω το άλλο, δεν ψηφίζω το τρίτο, πήγε μετά ψήφισε όλα και μετά ξαναδείχθηκε. Ναι. Ωραία, είναι μια καλή ευκαιρία αυτή τώρα που μου δίνετε την πάσα. Μου δίνετε την πάσα να καλέσω τον κύριο Μιχαλογιαννάκη για να τον ρωτήσω πού χάθηκε. Αν το στοίχημα δεν θα βγει. Μάλιστα. Εμένα μου είναι πολύ συμπαθητικό, δεν πρέπει να εξηγηθώ, έτσι. Ναι. Μου είναι συμπαθέστατο. Εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει 2-3 κόμματα, σου, αλλά αυτό σημαίνει την πολιτική. Είναι συμπαθέστατο. Εντάξει, και εσείς έχετε μεταπηδήσει. Εγώ δεν έχω κάνει αυτό. Έχω αλλάξει ένα, αδερφέ. Κοντά να πέντε, το έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει, ένα, λέω ένα. Πάνω, εδώ μου λέει τον ανοίγω. Έχω αλλάξει ένα, δεν έχω αλλάξει τα τέσσερα. Το ένα το δικό μου, ξέρετε τι πλάκα. Το ένα το δικό μου, κάνει τρομερή εντύπωση στον ελληνικό λαό. Θέλω να σχολιάσω με τον Γεωργιάδη για το λαό τη Δημοκρατία.
ότι τζάκε πήγε από το Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ, τον κουρουπλήθη από το Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μιχαλάκη πήγε από το Πασόκ του Δημάρχου ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ξέρω εγώ, πώ πήγε για να κάπου πήγε από το Πασόκ του Δημάρχου ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο Κουβέλης πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ στη Δημάρ και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν κάνουν κανένα. Έχει κανένα Γεωργιάδη μια ρόλη. Κλείνουμε με αυτό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλά.